Σε πολλούς από εμάς, όταν ακούμε το όνομα του θείου Scrooge, μας έρχεται στο μυαλό η εικόνα ενός χρυσοθύρα. Και αυτό οφείλεται σε αυτήν εδώ πέρα την ιστορία, η επιστροφή στο Κλοντάικ. Αλλά πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία? Βασικά να δούμε λίγο το πώς ήταν ο Scrooge, σε ποιο σταδίο της δημιουργίας του βρισκότανε. Ύστερα από την ιστορία το ένα φτωχό γεροντάκι, που έχουμε κάνει εξενοχιστική ανάλυση, εκεί πέρα βλέπουμε ότι ο Scrooge απέκτησε για πρώτη φορά βαθιά προσωπικότητα. Επειδή την πρώτη περιοδία της ζωής του ήταν, βλέπουμε, σκληρός, αδίστακτος, σκληρόκαρδος, αλλά μετά, με το που βγήκε αυτή η ιστορία, βλέπουμε ότι δεν ήταν απλώς τσιγκούνης. Το κάθε ένα νόμισμα είχε την δική του ιστορία και για κάθε ένα από αυτά τα νομίσματα είχε αντίστοιχα αναμνήσεις από όλο το παρελθόν του. Ο Καρλ Μπάρκς, ο δημιουργός του Scrooge, ήθελε να παραμείνει αυτό το κομμάτι στην προσωπικότητά του, να παραμείνει δηλαδή τσιγκούνης, αλλά δεν ήθελε να τον κάνει και τελείως καλόκαρδο, επειδή μπορεί να φαινόταν μαλθακός, αδύναμος. Έτσι, ύστερα από αυτήν την ιστορία, το ένα φτωχό γεροντάκι, βλέπουμε ότι η εικόνα στην οποία κατέληξε είναι να είναι σκληρός εκ πρώτης όψεως, αλλά να έχει και ευαίσθητες πτυχές. Του άρεσε πολύ αυτό το μοτίβο, το να έχει βγάλει τα χρήματα με την αξία του και τίμια. Και έτσι έρχεται η ώρα για την δεύτερη μεγάλη ιστορία στην οποία θα είναι πρωταγωνιστής στο δικό του περιοδικό, την επιστροφή στο Κλοντάικ. Και αυτή η ιστορία τέριαζε και με τα πραγματικά γεγονότα. Επειδή αν την έφτιαξε την ιστορία το 1952, αν εκεί πέρα που διαδραματιζόταν η ιστορία ο Scrooge ήταν 70-80 χρονών, στο παρόν δηλαδή, θα μπορούσε στα 20 του να έχει πάρει μέρος στον πυρετό του χρυσού, το οποίο είναι υπαρκτό γεγονός. Άρα, τέριαζε. Εξάλλου, αυτή ήταν μια σκέψη που τον είχε απασχολήσει ήδη. Βλέπουμε ότι και στο φτωχό γεροντάκι είχε αναφερθεί σε αυτό το γεγονός, αλλά και στην παλιά Καλιφόρνια είχε αναφερθεί στον πυρετό του χρυσού. Αυτά για τον Scrooge. Τώρα πάμε να δούμε τον Καρλ Μπάρκς, τον δημιουργό του, σε τι κατάσταση βρισκότανε. Και ήταν σε όχι και τόσο καλή κατάσταση, επειδή ήταν η περίοδος που είχε πάρει το δεύτερο διαζύγιο από τη γυναίκα του, από τη δεύτερη γυναίκα του. Και ο γάμος αυτός κράτησε 13 χρόνια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια αρκετά ζόρικη περίοδος. Και ήταν στη φάση που ήθελε να φύγει από το San Jacinto της Καλιφόρνια που βρισκότανε και να πάει στο Seattle απλώς και μόνο για να περάσει το καλοκαίρι εκεί πέρα. Επειδή δεν έχει τόσο πολύ ζέστη. Είχε αυτό το σκεπτικό. Και καθώς ταξίδευε προς τα πάνω, είχε πάρει και τα συνεργά του και ζωγράφιζε και σχεδίαζε και σκεφτόταν και την ιστορία. Και σιγά σιγά προχωρούσε έτσι στα διάφορα μοτέλ που πήγαινε, σχεδίαζε και λίγο την ιστορία. Αλλά όταν έφτασε στο Seattle, είδε ότι κάτι το έλειπε και έτσι πήγε σε κάποια βιβλιοπωλεία για να βρει συγκεκριμένα βιβλία για το Klondike. Και εκεί πέρα βρήκε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το Klondike 98, το οποίο σημαίνει 1898, έτσι. Το οποίο ήταν πρακτικά μαρτυρίες από ένα άτομο που έζησε ουσιαστικά όλη αυτή την περίοδο. Και εκεί πέρα διάβασε για μεγάλες περιπέτειες, για καυγάδες, ότι κάποιος μπορούσε να γίνει πλούσιος τη μια στιγμή αν έβρισκε φλέβα και να γίνει φτωχός, να τα χάσει τα πάντα την επόμενη στιγμή. Για συμμορίες, για άτομα με σαλούν, πληρώνανε κοπέλες για να τους μιλάνε γιατί δεν είχαν παρέα. Το χρυσάφι ήταν σκορπισμένο παντού, άκουγε ιστορίες για σβόλους που ζυγίζανε πάνω από 2 κιλά. Διάβαζε ότι οι μπάρμαν έπρεπε να έχουν μεγάλα δάχτυλα επειδή όλοι πληρώνανε με χρυσόσκονη εκεί πέρα και η χρυσόσκονη την οποία θα έπιαναν οι μπάρμαν στα δάχτυλά τους θα ήταν ουσιαστικά η πληρωμή. Έφυγε όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και του άρεσε. Και με αυτό το βιβλίο όλα μπήκανε στη θέση τους. Έτσι ο Καρλ Μπάρκς είναι έτοιμος να φτιάξει μια νοσταλγική ιστορία με φόντο τον πυρετό του χρυσού, την επιστροφή στο Κλοντάικ. Γι' αυτό τώρα θα την διαβάσουμε εμείς και αργότερα θα την αναλύσουμε. Βλέπουμε ότι ξεκινάει με ένα περίεργο, θα μπορούσαμε να πούμε, τέχνασμα. Χάνει τη μνήμη του. Ο Scrooge βλέπουμε ότι μετρούσε τα χρήματα και έχει ξεχάσει τα πάντα. Και όχι μόνο τα χρήματα, δεν θυμάται ποιος είναι ο Ντόναλντ, δεν θυμάται αν έχει κλειδώσει την πόρτα, δεν θυμάται γενικά τίποτα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ένα άλλο τέχνασμα που αξιοποιεί ο Καρλ Μπάρκς από το background που είχε από τα καρτούν. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τραβάει ένα σχοινί και τον βαράει ένα γάδι του box, ένα τεράστιο, το οποίο δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί πέρα. Απλά αυτό εδώ πέρα το έκανε επειδή ένα οπτικό gag το κάνει ακόμα πιο εύκολο και χαρακτηριστικό το ότι έχει ξεχάσει τη μνήμη του. Δεν χρειαζόταν να το κάνει, δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν μπορούσε να πει με λόγια, μπορούσε να το πει με λόγια, αλλά μένει καλύτερα στη μνήμη του αναγνώστη αν το κάνει με αυτό το οπτικό αποτέλεσμα εδώ πέρα.
Έτσι πηγαίνει στο γιατρό, ο οποίος λέει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να παίρνει κάποιες κάψουλες μνήμης, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην ανάκτηση της μνήμης του. Θα πρέπει να τις παίρνει τακτικά, κάθε 12 ώρες, και με το που παίρνει την πρώτη, βλέπουμε ότι ξεκινάει να αναφέρεται σε κάποιες λέξεις κλειδιά, οι οποίες ο αναγνώστης εδώ πέρα δεν καταλαβαίνει. Λέει Goldie, Σβόλος, Χρυσού, Dawson, 4 πέτρες που σχηματίζουν τετράγωνο, 300 κιλά χρυσάφι σε Σβόλους, Σαλούν της Ντάμας, Σβόλος αυγού μεγάλος σαν αυγό Κίνας. Και στα αμέσως επόμενα καράδια βλέπουμε ότι θα επαντρώσει όλη την οικογένειά του για να πάνε στο Klondike. Θα επιστρέψουν, όπως αναφέρει, στο Klondike. Και καθώς είναι στο πλοίο, ο θείος Σκρούτζ τους εξηγεί ότι οι κάψουλες μνήμης του επανέφεραν όχι μόνο την άμεση μνήμη, αλλά και πράγματα τα οποία είχε ξεχάσει εδώ και 50 χρόνια. Οι κάψουλες μνήμης δηλαδή βλέπουμε ότι ήταν στην πραγματικότητα ο αφηγηματικός μηχανισμός για να αφηγηθεί ο Σκρούτζ την πραγματική του ιστορία. Και μας λέει εδώ πέρα ότι τον πυρετό του χρυσού είχε λάβει και αυτός μέρος, είχε βρει μια τεράστια φλέβα κοντά στην περιοχή του Ντόσον, στον χήμαρο της Αγωνίας, αλλά μετά έφυγε και το ξέχασε. Και τώρα θυμήθηκε όλη την ιστορία, και το χρυσάφι και το κορίτσι, την χρυσή Goldie, το αστέρι του Βορρά, που όπως αναφέρει η καρδιά της ήταν σκληρή και ψυχρή, αλλά ήταν η μόνη που τον άγγιξε. Ο Σκρούτζ αρνείται βέβαια τα αισθήματά του, λέει ότι δεν είχαν κάποια σχέση, δεν ήταν το κορίτσι του. Παρόλο που τον προδίδει το απόμακρο και νοσταλγικό βλέμμα κάθε φορά που μιλάει για αυτή, αλλά αυτός λέει ότι είναι το βλέμμα του απλήρωτου δανειστή, επειδή αυτή η κυρία του χρωστάει 1000 δολάρια από τότε, τα οποία αναπτωκίζονται, τα οποία πλέον ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και με τα νύψια εμφανώς απογοητευμένα, επειδή νόμισαν για μια στιγμή πως είχε ανθρώπινα αισθήματα ο θείος Σκρούτζ, φτάνουν στο Skagway, που ήταν ο πρώτος τους σταθμός. Το οποίο Skagway υπήρξε και υπάρχει ακόμα, είναι μια πόλη που βρίσκεται στην Αλάσκα. Και όταν βρέθηκε χρυσός στο Klondike, το Skagway έγινε η μεγαλύτερη πόλη στην Αλάσκα, επειδή όλοι οι επίδοξοι χρυσοθύρες, ή τουλάχιστον πάρα πολλοί, έπρεπε να περάσουν από εκεί πέρα, ήταν ένα μεγάλο πέρασμα. Το αεροπλάνο βλέπουν πως είναι ακριβό, άρα πρέπει να περάσουν από το πέρασμα της Χιονίστρας, το οποίο είναι και αυτό υπαρκτό. Η πρωτότυπη ονομασία είναι Chilkoot Pass. Ο Μπάρξ διάβαζε όλες αυτές τις ιστορίες για τους χρυσοθύρες που συνοστίζονταν και προχωρούσαν για ατελείωτες ώρες ο ένας πίσω από τον άλλον σε πιονισμένα, δυσπρόσιτα μέρη, προκειμένου να βρουν το χρυσάφι. Γι' αυτό έβαλε και ο ίδιος τους ήρωές του να περνάνε από το ίδιο σημείο, επειδή είχε εγωιτευτεί από την πραγματική αυτή η ιστορία. Και ο αφηγηματικός μηχανισμός για να πάνε στο πέρασμα της Χιονίστρας είναι πάλι οι κάψουλες μνήμης, επειδή ο Σκρούτζ είχε ξεχάσει ότι του ανήκουν οι αερογραμμές. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε λίγα καρέ μας δείχνει και το πέρασμα της Χιονίστρας και παγιώνει το πόσο σημαντικές είναι οι κάψουλες μνήμης. Επειδή δεν έχουν σκοπό να του θυμίσουν μόνο το παρελθόν, θα παίξουν ξανά ρόλο. Προκειμένου να μην χάσει μερικές δεκάρες που κοστίζουν οι κάψουλες μνήμης, χάσανε όλο τους το χρόνο και ταξιδέψανε αντί να πάρουν ένα τζάμπα αεροπλάνο. Άρα τώρα, από εδώ και πέρα, τα ανήψια, προκειμένου να μην ξαναπεράσουν τα ίδια, θα αναγκαστούν να μετράνε τις κάψουλες μνήμης, το οποίο είναι σημαντικό. Το κρατάμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κατάφεραν και έφτασαν στο Whitehorse, το οποίο υπάρχει και αυτό, είναι πρωτεύουσα του Yukon και ενώνεται με τον ποταμό Yukon, με τον επόμενο σταθμό, τον Dawson, το οποίο καταλαβαίνετε πώς πάει τώρα. Τον Dawson υπάρχει και αυτό και όχι απλώς υπάρχει, είναι η πόλη που δημιουργήθηκε από τον πυρετό του χρυσού. Επειδή όλοι αυτοί οι χρυσοθύρες δεν μπορούσαν απλώς να πάνε και να σκάβουν κάπου, νομοτελειακά θα κατέληγαν σε κάποιον κόμβο στον οποίο δημιουργήθηκαν σπίτια, ανεφοδιασμοί, τρόφιμα, σαλούν, χαρτοπαίκτες, χορεύτριες, καυγάδες, τζόγος. Αυτό ήταν τον Dawson. Η αλήθεια είναι πως σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να τους δείξει πάλι να ταξιδεύουν όπως οι παλιοί χρυσοθύρες, δηλαδή μέσω του ποταμού Yukon. Αλλά μάλλον συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ανάγκη να ξοδέψει τόσες σελίδες για να δείξει κάτι άλλο, επειδή είχε θεμελιώσει ό,τι έπρεπε να δείξει, δεν έμενε κάτι άλλο να δείξει. Γι' αυτό θα φτάσουν στον Dawson σε λίγα καρέ μέσω αεροπλάνου. Τώρα βέβαια τον Dawson βλέπουμε ότι είναι μια πολύ πιο μικρή πόλη και το σαλούν της Ντάμας είναι ένα φάντασμα του παρελθόντος. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο τα ανιψάκια θα απαιτήσουν να μάθουν την πραγματική ιστορία με την Goldie, το τι συνέβη στο παρελθόν. Και ο Σκρούτζ θα ξεκινήσει να τους αναφέρει με λεπτομέρεια το τι ακριβώς έγινε. Λέει εδώ πέρα πως όταν ήταν χρυσοθύρας, τον έβλεπαν με περιφρόνηση και τελικά του αφήνει στον πάγκο έναν τεράστιο σβόλο μεγάλο σαν αυγό Κίνας. Και όλοι πάθανε σοκ. Και από το πουθενά εμφανίστηκε μια κοπέλα, η Goldie, βούτυξε τον σβόλο
αποφάσισε να κάτσει να πιει καφέ μαζί με τον Scrooge και εκεί πέρα έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα η Goldie. Τον εξαπάτησε. Του έβαλε κάτι στον καφέ, τον άρκωσε και του έκλεψε το χρυσάφι που βρήκε με την αξία του. Και ο Scrooge εκεί πέρα είναι ένα σημείο κλειδί στην ιστορία του. Γύρισε πίσω στο σαλούν και είπε την φράση ότι οι δειλοί και τα ψωφίμια έχουν 10 δευτερόλεπτα για να γίνουν καπνός. Και στην αμέσως επόμενη σελίδα βλέπουμε τον μεγαλύτερο καυγά ίσως που έχει γίνει όχι μόνο στο παρελθόν του Scrooge αλλά και γενικότερα σε όλες τις ιστορίες Disney Comics που έχουν υπάρξει. Και όταν τελείωσε αυτός ο καυγάς, στρίμωξε την Goldie, απέτησε τον χρυσό σβόλο πίσω, η οποία τον δίνει στο κεφάλι. Και ο Scrooge όμως δεν τα άφησε έτσι, γιατί είχαν φύγει, είχαν γίνει άφαντα τα μικρά πετραδάκια που είχε, τα οποία άξιζαν 1000 δολάρια, τα οποία θα ανατσοκίζονταν κάθε χρόνο. Την έβαλε να υπογράψει μια επιταγή. Αλλά δεν μένει εκεί ο Scrooge. Θα μπορούσε να έχει λήξει εκεί πέρα η ιστορία, αλλά βλέπουμε ότι την απαγάγει και την πάει στο ορυχείο του για να της δείξει την αξία της σκληρής δουλειάς. Για ένα μήνα δούλευε και αυτή μαζί με τον Scrooge, επειδή ο Scrooge ήθελε να της δείξει την σκληρή δουλειά που περνάνε όλοι αυτοί που εξεπατάει. Και στο τέλος την πληρώνει, αλλά αυτή δεν δέχεται την πληρωμή. Του την πετάει πίσω στα μούτρα και λέει ότι αυτή βρήκε περισσότερο χρυσάφι. Και έφυγε. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τελειώνει η αφήγηση του θείου Scrooge και περνάμε στο επόμενο κομμάτι, στην αναζήτηση αυτή του παλιού ορυχείου. Η Goldie έχει γίνει άφαντη, άρα δεν μπορούν να πάρουν πίσω το χρέος από εκεί πέρα, άρα τουλάχιστον θα βρουν το χρυσάφι. Όμως καθώς πηγαίνουν εκεί πέρα βλέπουν ότι η καλύβα του είναι κατηλημένη από κάποιον. Έτσι περιμένουν μέχρι τη νύχτα για να βρουν το σημείο κλειδί, τις τέσσερις πέτρες που σχηματίζουν ένα τετράγωνο. Εκεί πέρα όμως βλέπουμε ότι ξεπετάγεται μια αρκούδα από το πουθενά. Θα τους κυνηγάει αυτή η αρκούδα για αρκετά καρέ, όμως κάποια στιγμή θα ακουστεί μια γριούλα η οποία τον φωνάζει πίσω. Είναι το κατοικίδιό της τελικά η αρκούδα και είναι ο φύλακας του ορυχείου. Η γριούλα όμως κάθε άλλο παρά ανυπεράσπιστη είναι. Έτσι ο θείος Scrooge και τα νύψια αναγκάζονται να κάνουν υποχώρηση και τους λέει ο Scrooge ότι δεν μπορούν να φωνάξουν ούτε καν την αστυνομία όπως προτείνανε κάποια ανήψια, επειδή δεν έχει δηλώσει ούτε ο ίδιος το ρηχείο. Άρα είναι και ο ίδιος το ίδιο καταπατητής, όπως αυτή η κυρία. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα ηθικής εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν το κομμάτι τους και προσπαθούν να ξεμπλέξουν με την αρκούδα. Το οποίο τελικά το καταφέρνουν, την φυλακίζουν και μετά ο επόμενος στόχος είναι να ευνηδιάσουν τη γριούλα. Ο Ντόναλτ και ο θείος Scrooge βέβαια εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα βρίσκουν λίγο μπαστούνια. Δυσκολεύονται να τα καταφέρουν. Όμως τα νηψάκια, ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι την ξεγελάσαν τελικά και μαθαίνουν ότι αυτή η γριούλα είναι στην πραγματικότητα η Χρυσή Goldie, το αστέρι του Βορρά. Και τους λέει πως είναι η ιδιοκτήτρια αυτού του ορυχείου. Τα νηψάκια εδώ πέρα που είναι πιο αθώα από τους θείους τους, τις λένε κανονικά ότι ο θείος τους θέλει να την συναντήσει επειδή του χρωστάει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Και όταν μαθαίνει ότι ο θείος Scrooge είναι αυτό το άτομο, τότε τρομάζει επειδή καταλαβαίνει ότι όντως θα της τα ζητήσει αυτά τα λεφτά. Δεν πρόκειται να της τα χαρίσει. Αναλογίζεται πως αυτά τα 40 χρόνια που έσκαβε προσπαθώντας να βρει χρυσάφι, καταλαβαίνει ότι θα πάνε στράφι, τελείωσαν τα πάντα για αυτήν. Και με αυτόν τον τρόπο ο Karl Barks μας δείχνει κατά την άποψή του τι απέγιναν αυτά τα κορίτσια του παλιού χρυσού καιρού. Ο Ντόναλτ και ο Scrooge με ορισμένα ακόμα οπτικά γκάγκ θα αντιμετωπίσουν τα κουνούπια που τους είχε στείλει η Goldie. Όμως ένα από τα νηψάκια είχε φύγει νωρίτερα, επειδή ήταν ενθουσιασμένο με την ανακάλυψη της Goldie, και το αναφέρει στον Scrooge. Και σε αυτό το σημείο βλέπουμε και το πόσο μπερδεμένα είναι τα αισθήματα του θείου Scrooge, γιατί βλέπουμε ότι τη μία θέλει να δει την Goldie, αλλά μετά θέλει να πάρει τα λεφτά της. Όμως χτενίζεται κιόλας. Είναι ανάγκη να χτενίσει τις φαβορίτες του για να πάρει ένα παλιό χρέος, όπως λέει ο Ντόναλτ. Αυτό θα γίνει ακόμη πιο έντονο στα επόμενα 4 καρέ, στα οποία βλέπουμε ότι ο Karl Barks δεν τα κρατάει τετράγωνα. Πολλές φορές του άρεσε να πειραματίζεται, να τα κάνει πιο περίεργα σχήματα το καθένα. Και σε αυτά τα 4 καρέ βλέπουμε ότι πειραματίζεται. Δεν ξέρουμε αν το έκανε επειδή πίστευε ότι ήταν κάποια σημαντική σκηνή περισσότερο ή λιγότερο, αλλά όπως και να έχει, του άρεσε, ήθελε να πειραματιστεί. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Scrooge τη μία στιγμή είναι υπερόπτης, χτυπάει. Στο δεύτερο καρέ όμως βλέπουμε ότι τα μασάει.
βλέπει την Goldie ύστερα από τόσα χρόνια. Και το στο τρίτο καρέ γίνεται ακόμη πιο έντονο. Βλέπουμε ότι τα μασάει ακόμη περισσότερο. Ακούει τις γαλιφιές. Κάθεται και προσπαθεί να συγκρατηθεί. Και στο τέταρτο καρέ βλέπουμε την τεράστια αυτή αντίθεση. Ότι τελείωσαν οι κουβέντες, καλά τα πάνε, αλλά του χρωστάει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Η Goldie προφανώς όμως δεν έχει ένα δισεκατομμύριο δολάρια, δεν γίνεται αυτό. Άρα του δίνει απλώς ό,τι έχει. Το οποίο είναι αυτά τα κοσμήματα, τα τελευταία υπάρχοντα. Δεν είχε κάποια άλλα χρήματα, επειδή ό,τι είχε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια τα ξόδευε επειδή ήθελε να πάνε σε παιδιά που είχαν χάσει τον πατέρα τους στα ορχεία. Τα ξόδεψε δηλαδή σε αγαθοεργίες του Λίου του Σκρούτζ, αν θες να ξέρεις. Και έτσι πάει να ελευθερώσει την αρκούδα και να φύγει για να πάει στο πτωχοκομείο. Όμως ο Σκρούτζ βλέπουμε ότι θέλει απεγνωσμένα να μιλήσει, θέλει κάτι να της πει. Λέει ότι φεύγει και δεν γυρίζει καν να τον κοιτάξει και τελευταία στιγμή πάει και της προτείνει. Λέει θα σου προτείνει κάτι, θα κάνουμε μια συμφωνία. Εδώ πέρα θα πάει μερικές σελίδες πίσω και θα πει θυμάσαι τότε που είχες πει ότι μπορούσες να βγάλεις περισσότερο χρυσάφι από μένα. Ας κάνουμε το ίδιο. Θα σκάψουμε και όποιος βρει χρυσάφι θα είναι ο νικητής. Αν νικήσει ο Σκρούτζ πάμε με το πράγμα όπως είναι, αν νικήσει η Goldie κρατάει το χρυσάφι. Και έτσι ο αναγνωστής τώρα είναι πολύ μπερδεμένος επειδή βλέπει όλα αυτά τα διαφορετικά συναισθήματα του Σκρούτζ και δεν ξέρει στα αλήθεια τι θέλει. Επειδή στο επόμενο καρέ βλέπουμε ότι πάει να τις διφέρει. Λέει στα παιδιά να τις στείλουν σε ένα λοφάκι επειδή ξέρει ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει χρυσάφι. Και τελικά το κάνουν επειδή πρέπει να την ακούσουν τον θείο Σκρούτζ. Αλλά όλα αυτά οδηγούν στον αναγνώστη να μην καταλαβαίνει το τι ακριβώς γίνεται. Μέχρι το επόμενο καρέ που βλέπουμε την Goldie να χτυπάει, να τρυπάει ένα στρώμα βράχου. Και να βρίσκει τελικά την φλέβα χρυσού που έψαχνε ο Σκρούτζ. Χρυσάφι πάνω από 300 κιλά. Και αυτό είναι και το σημείο που ο Σκρούτζ καταλαβαίνει το τεράστιο λάθος που έκανε. Επειδή έστειλε την Goldie να πάει να σκάψει στο σημείο που έψαχνε. Στο σημείο με τις 4 πέτρες που σχηματίζουν τετράγωνο. Και αυτό έγινε επειδή δεν ήπιε μία κάψουλα μνήμης. Για να γλιτώσει μια δεκάρα έχασε όλα αυτά τα 5 εκατομμύρια. Όμως ο Ντόναλντ καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Και κάπως έτσι αποκαλύφθηκε και η πραγματική αλήθεια. Επειδή ο Ντόναλντ ρωτάει αν μετρήσανε τις κάψουλες, τα παιδιά του λένε ναι, τις μετρήσαμε, είχαν μείνει 6. Και τώρα που τις μέτρησε, είχαν μείνει 5. Άρα δεν ξέχασε να πάρει ο Σκρούτζ την κάψουλα μνήμης, την πήρε. Άρα θυμότανε. Άρα θυμότανε που έστελνε την Goldie να σκάψει. Άρα στην ουσία της χάρισε το χρυσάφι. Απλώς δεν ήθελε να το δείξει. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Κάρλ Μπάρς να σκεφτεί αυτό το τέλος, επειδή έπρεπε να δείξει τον Σκρούτζ σκληρό και έπρεπε να δείξει να νομίζει ότι τους την έφερε, να νομίζει ότι τους ξεγέλασε. Στα μάτια του ο Σκρούτζ δεν έχασε την αξιοπρέπειά του, επειδή δεν επέτρεψε στην Goldie να κερδίσει. Δείχνει ότι εξαπατήθηκε επειδή τσιγκουνεύτηκε να πάρει τις κάψουλες. Ο παλιός μονόπλευρος σκληρόκρατος τσιγκούνης πλέον δεν υπάρχει. Ήθελε να βοηθήσει τον παλιό του έρωτα, αλλά δεν ήθελε να το κάνει και φανερά. Αυτή ήταν η προσωπικότητα που ξεκίνησε με το ένα φτωχό γεροντάκι και παγιώνεται με αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Από εδώ και πέρα θα είναι σκληρός, θα είναι τσιγκούνης, αλλά θα νοιάζεται πάρα πολύ και για την οικογένειά του και για το παρελθόν του. Όμως, οι αναγνώστες του 53, το 1952 δημιουργήθηκε η ιστορία, το 53 που τυπώθηκε αυτό εδώ πέρα το τέχος, δεν διάβασαν την ίδια ιστορία που διαβάσαμε και εμείς εδώ πέρα. Κόπηκαν εκεί πέρα σύνολο 5 σελίδες. Κόπηκαν οι 4 σελίδες που έδειχναν το flashback του παρελθόντος και αρκετά ακόμα καρέ που πιάνουν ακόμα μία σελίδα. Όλο το παρελθόν που δείχνει τη μάχη στο σαλούν και την απαγωγή κόπηκε επειδή έσπαγε από τότε πολλά ταμπού της εταιρείας. Μόνο και μόνο που ο Σκρούτζ πήρε την Goldie για ένα μήνα και την έβαλε να δουλέψει ήταν απαγωγή. Ναι, ήθελε να της μάθει την αξία της σκληρής δουλειάς και την πλήρωσε, αλλά πήρε τον νόμο στα χέρια του. Επίσης αυτός ο μήνας αφήνει περιθώρια για διάφορες ερμηνείες, πως μπορεί να αναπτύχθηκαν αισθήματα, τι έκαναν τα βράδια. Άρα όλο αυτό το flashback, 4 σελίδες, κόπηκε λόγω της βίας και της όλης ατμόσφαιρας του σαλούν και της αίθουσας χορού. Συν 8 ακόμα καρέ από όλη την ιστορία, δηλαδή μία σελίδα σύνολο. Και για αυτές τις 5 σελίδες δεν πληρώθηκε ο Μπάρξ, επειδή
του είπαν οι εκδότες ότι έπρεπε να το έχει φανταστεί ότι θα μας κάνουν. Και ο Μπάρξ το συνειδητοποίησε ότι όντως μπορεί να μην κάνουν για την εταιρεία, αφότου τις παρέδωσε. Όμως αυτές οι σελίδες απ' την άλλη ήταν όλο το ζουμί. Κόψανε όλη την ραχοκοκαλιά της ιστορίας. Συγκεκριμένα, ποιες σελίδες κόπηκαν, είπαμε. Κόπηκαν οι 4 σελίδες που έδειχναν το παρελθόν. Και στην αμέσως επόμενη σελίδα, στη σελίδα 16 της ιστορίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν 4 καρέ τα οποία είναι με μολύβι φτιαγμένα. Επίσης, αυτή τη σελίδα βλέπουμε κι άλλα. Βλέπουμε ότι το πρώτο και το δεύτερο καρέ έχουν μεγαλύτερο κενό από ό,τι θα έπρεπε να έχουν συνήθως. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κόπηκαν από αυτή τη σελίδα 4 καρέ, αλλά όχι αυτά τα 4 στη μέση που λείπουν, 4 τυχαία καρέ. Και αργότερα ο Μπάρξ τα ξανάφτιαξε αυτά περίπου κατά προσέγγιση όπως τα θυμόταν. Όμως δεν σημαίνει ότι κόπηκαν αυτά τα συγκεκριμένα καρέ. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα την μορφή, την πλήρη μορφή τη σελίδα δεν την ξέρουμε. Όμως με αυτά τα 4 καρέ που λείπουν, οι επόμενες σελίδες άλλαξαν μορφή επειδή μετατέθηκαν μισή σελίδα προς τα πίσω. Άρα οι σελίδες εδώ πέρα τώρα, τα gag που έβαζε ο Karl Barks, αυτός έβαζε κάθε 4 καρέ ένα gag, προσπαθούσε τουλάχιστον, και κάθε 8 καρέ, δηλαδή κάθε μία σελίδα, προσπαθούσε να βάζει ένα μεγαλύτερο gag. Αυτά εδώ πέρα τώρα όμως πήγανε μισή σελίδα πίσω η κάθε μία και αναδιοργανώθηκε όλη η ιστορία, χάθηκε όλη η ροή. Και αυτό συνεχίζει για αρκετές σελίδες μέχρι την σελίδα 20 της ιστορίας. Όπου και εκεί πέρα ρεφάρανε επειδή κόψανε και άλλα 4 καρέ. Κόψανε τα 4 καρέ στα οποία αναφέρει ο Σκρούτζ ότι δεν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ότι δεν είναι νόμιμος και ότι γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πλέξει την αστυνομία. Που μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον αυτά τα 4 καρέ θέλανε να κόψουνε και επειδή μετατέθηκαν οι σελίδες μισή σελίδα πίσω, κόψανε και άλλα 4 καρέ από αυτή τη σελίδα, μάλλον για να τα φέρουν στα ίσα της. Εικασία αυτό, δεν το ξέρουμε σίγουρα. Αλλά όπως και να έχει, από την σελίδα 21 και μετά συνεχίζει κανονικά η ιστορία μέχρι και το τέλος της. Θα χρειαστεί να περάσουν κοντά 3 δεκαετίες για να εμφανιστούν αυτές οι κομμένες σελίδες. Το 1981 βγήκανε 2 εκδόσεις. Η μία είναι το Fine Art of Walt Disney στον Αλάκ, το οποίο απέκτησα πρόσφατα και έπρεπε να το δείξω. Δεν γινόταν να μην το δείξω. Αυτή είναι μια έκδοση που συγκεντρώνει όλες τις ελεογραφίες που είχε κάνει ο Karl Barks μέχρι εκείνη την περίοδο και έχει και αρκετές ακόμα πληροφορίες. Και σε αυτά τα άρθρα, σε αυτές τις πρώτες σελίδες, βλέπουμε για πρώτη φορά αυτά τα κομμένα καρέ. Και σε μία άλλη έκδοση που βγήκε την ίδια χρονιά, το Uncle Scrooge McDuck, His Life and Times, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά αυτά τα καρέ μπαίνουν στην κανονική ιστορία, στην κανονική θέση που θα έπρεπε να υπάρχουν και για πρώτη φορά δημιουργούνται και αυτά τα 4 καρέ που είδαμε, τα ασπρομαυρά από τον Karl Barks, κατά προσέγγιση πάντα, όπως είπαμε, για να συμπληρώνουν την ιστορία. Σε εκδόσεις που χρησιμοποιούν κάποιες άλλες χώρες, βλέπουμε ότι αυτά τα 4 καρέ που έχει κάνει ο Karl Barks με μολύβι έχουν μελανωθεί από τον Dan Gippes, έναν δημιουργό που είναι στα χνάρια του Karl Barks και έχει κάνει πολλά εξώφυλλα, γενικά προσπαθεί να μιμείται το στυλ του, και έχουν χρωματιστεί κιόλας από άλλες εταιρείες, αλλά στην Ελλάδα η μορφή που την έχουμε δει είναι αυτή εδώ πέρα, με τα μολύβια, η πρωτότυπη του Karl Barks, όσο πρωτότυπη μπορεί να γίνει. Αυτές δηλαδή οι χαμένες σελίδες βλέπουμε ότι διασώθηκαν επειδή ύστερα από αρκετές δεκαετίες ανέλαβαν εκδότες και πήραν την πρωτοβουλία κάποια άτομα τα οποία ήταν θαυμαστές του Karl Barks. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα εγχειρήματα και απλώς ο Karl Barks και οι υπόλοιποι είχαν μείνει στο ότι εντάξει, ο εκδότης είπε ότι δεν πρέπει να τις βγάλω και δεν τις βγάζω και δεν θα τις αναζητήσει κάποιος άλλος αυτές τις χαμένες ιστορίες, τις χαμένες σελίδες, δεν θα είχαμε κι εμείς την ραχοκοκαλιά, το σημαντικότερο μέρος αυτών των ιστοριών. Τώρα, όπως είδαμε προηγουμένως τις τοποθεσίες που είναι αληθινές, έτσι ήταν και τα πρόσωπα και οι καταστάσεις. Η σκηνή του καυγά, η απαγωγή της Goldie, το ότι την έβαλε να δουλέψει, όλα αυτά τα εμπνεύστηκε από τις αληθινές μαρτυρίες που διάβασε από το βιβλίο, το Klondike 98. Μια άλλη ιστορία που είχε διαβάσει ο Barks από αυτό το βιβλίο ανέφερε για τον Big Mike, που έλεγε ότι ήταν ένας χρυσοθύρας που μπήκε στην πόλη γεμάτος φορτωμένος χρυσάφι, τον κλέψανε και αυτός γύρισε, τα έκανε όλα λίμπα και απέτησε ο Soapy Smith, ο αρχισυμμορήτης, να φύγει από την πόλη, να φύγει από την Αλάσκα. Σας θυμίζει κάτι? Ο Barks διάβαζε για αυτές τις άγριες καταστάσεις και ήθελε να μεταφέρει, υποθέτω την αυτό του πρωτίστως και μετέπειτα τους αναγνώστες, σε αυτό το ίδιο περιβάλλον. Και όπως υπήρχε στην πραγματικότητα ένας Big Mike, έτσι υπήρχε και στην πραγματικότητα και ο αρχηγός της συμμορίας που έκλεβε τους χρυσοθύρες.
Βέβαια, στην ιστορία που έφτιαξε ο Μπάρξ, αυτόν τον ρόλο βλέπουμε ότι τον αναλαμβάνει η Γκόλντι. Η Γκόλντι είναι αυτή που εξαπατάει τον Σκρούτζ, όμως τη συμπεριφορά αυτή την εμπνεύστηκε από υπαρκτό άνθρωπο της εποχής. Συγκεκριμένα τον Σόουπι Σμιθ, ο οποίος ήταν ένας απατεώνας, εξαπατούσε κόσμο, έκλεβε, σκότωνε, είχε διασυνδέσεις, νύχτα γενικά. Με λίγα λόγια, είχε υπό την επίβλεψή του, θα λέγαμε, το Skagway που είδαμε προηγουμένως, ένα από τα μεγάλα περάσματα των Χρυσοθύρων. Για να καταλάβετε τις κομπίνες που έκανε αυτό, το Soapy Smith, Soapy, είναι ψευδώνυμο από το Soap, σαπούνι. Αυτός έπαιρνε μπάρες σαπουνιών, τις τύλιγε με χαρτονομίσματα και μετά από πάνω τύλιγε χαρτί και έτσι δεν ήξερε κάποιος ο αγοραστής άμα ήταν κάποιο σαπούνι που είχε λεφτά ή δεν είχε και έτσι τα πούλεγε πανάκριβα και τύχαινε και τα σαπούνια με τα λεφτά, τα πέρανε δική του και γενικά μέσα από αυτή την κομπίνα το βγήκε το προσωνύμιο Soapy, Soapy Smith. Αυτός ο χαρακτήρας δεν μπήκε στην ιστορία, όμως βλέπουμε σε ένα καρέ ότι εμφανίζεται. Στο σημείο που μπαίνει ο Σκρούτζ μέσα και είναι εξαγριωμένος επειδή του έχουν κλέψει το χρυσάφι, βλέπουμε ότι εμφανίζεται στα αριστερά και οι υπόλοιποι της συμμορίας του εμφανίζονται και αυτοί έτσι με αγριόφατσες. Ο Μπάρξ έβλεπε ότι δεν μπορούσε να τον χωρέσει στην ιστορία, αλλά ήθελε να τον βάλει έστω και για ένα καρέ, έστω και αν ο αναγνώστης δεν καταλάβαινε γιατί αναφερότανε, σε τι αναφερότανε, ο Μπάρξ ήθελε να τον βάλει, ακόμα και σε αυτό το ένα καρέ. Βέβαια, ο Μπάρξ αργότερα, σε άλλη ιστορία, θα δημιουργήσει έναν χαρακτήρα, ο οποίος ονομάζεται Soapy Slick. Όχι Soapy Smith, Soapy Slick, ο οποίος σε ελληνιστή έχει μεταφραστεί ως γλίτσας λέρας. Και αυτό, εντάξει, δεν θέλω να αναφέρουμε πολλά περισσότερα τώρα, απλά το αναφέρω για το ιστορικό. Όποιος ξέρει, ξέρει. Απλώς για τον Soapy Smith, τον πραγματικό εγκληματία, να αναφέρουμε ότι μπορεί να μην έπαιξε ρόλο στην ιστορία, αλλά ο Μπάρξ τον έβαλε και στο ένα καρέ που αναφέραμε και σε μια αελιογραφία που είχε κάνει σχετική με το Κλοντάικ. Μιας και μιλάμε για αελιογραφίες, θα δούμε ότι σε μία από αυτές υπάρχει μία κοπέλα που είναι γουρουνόμορφη και άλλη μία έχει ένα διαμάντι στα δόντια της. Και εκείνη την περίοδο υπήρχαν στην πραγματικότητα κοπέλες οι οποίες θα μπορούσαν να αναφέρεται σε αυτές, η Diamond Tooth Gertie και η γουρνόμορφη Nelly the Pig. Ο Karl Barth βέβαια λέει ότι αυτές τις ομοιότητες τις έμαθε αργότερα και ήταν απλώς σύμπτωση, αλλά αυτό μας δείχνει το πόσο πολύ είχε μπει μέσα σε αυτήν την εποχή, την οποία ήθελε να απεικονίσει αυτή την ιστορία. Ακόμα και το τραγούδι, το After the Ball, μετά το χορό που αναφέρεται ότι τραγουδούσε η Goldie, είναι και αυτό υπακτό. Ήτανε δημοφιλές τραγούδι της εποχής που μιλούσε για μια παρεξήγηση, για μια ξεχασμένη αγάπη του παρελθόντος. Λέει για το πώς αυτή η παρεξήγηση και το πώς η περηφάνεια κάποιων ανθρώπων οδήγησε σε μια ανεκπλήρωτη ξεχασμένη αγάπη. Ο Μπάρξ διάβαζε αυτές τις ιστορίες του βιβλίου αυτού και τον είχαν εγωιτεύσει. Διάβαζε για το ότι το χρυσάφι μπορεί να ήταν πεταμένο πάνω στο χώμα, ή να είναι θαμμένο λίγο κάτω από αυτό, ή τους χρυσούς βόλους. Ή για τον Σουηδό, τον Τσάρλι Άντερσον, που τον ξεγέλασαν, του δώσαν πλαστό τίτλο και πήγε και έσκαψε σε αυτόν τον πλαστό τίτλο και τελικά βρήκε φλέβα χρυσού. Βρήκε φλέβα μισού εκατομμυρίου. Όμως ταυτόχρονα παρατηρήσει ότι αυτά τα βιβλία αφήναν απ' έξω την πλειοψηφία, τους χαμένους, αυτούς που δεν βρήκαν τελικά χρυσάφι. Επειδή δεν έφτανε απλώς να βρει κάποιος το χρυσό που είναι από μόνο του λαχείο, έπρεπε και να το κρατήσει. Και οι ρόλοι του χρυσοθύρα και του τζογκαδόρου μπλέκονταν εκεί πέρα. Τη μία στιγμή μπορεί να είναι κάποιος πλούσιος, την άλλη στιγμή μπορεί να έχει χάσει τα πάντα. Όχι μόνο από το χρυσάφι, αλλά και από τον τζόγο. Στην αναζήτηση του χρυσού πήγε κάθε καρδιάς καρύδι. Όμως λίγοι ήταν αυτοί που έγιναν πλούσιοι πραγματικά. Όσοι ήταν υπομονετικοί, σαν τον Σκρούτζ, και όσοι είχαν επιχειρηματικό μυαλό, πάλι σαν τον Σκρούτζ. Αυτοί πλούτησαν πραγματικά, όχι μόνο κάποιοι χρυσοθύρες, αλλά και οι επιχειρηματίες που τα έπαιρναν από τους χρυσοθύρες με τον χύψη τρόπο. Η τεράστια πλειοψηφία έχασε από αυτή την ιστορία, δεν κέρδισε. Είτε δεν βρήκανε χρυσάφι, είτε το βρήκανε και τους το κλέψανε, είτε το χάσανε στα μπαρ και στο καζίνο. Και η Goldie βλέπουμε ότι αντιπροσωπεύει αυτούς τους χαμένους αυτής της εποχής, αυτούς τους ξεχασμένους, αποτυχημένους. Αλλά και πέρα από αυτό, η Goldie αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον πυρετό του χρυσού. Ο Μπάρξ κάθε τόσο έβλεπε δημοσιεύματα στις εφημερίδες που είχαν αφιερώματα για αυτές τις κοπέλες και το τι έγιναν τελικά. Και ο Μπάρξ προσπάθησε να παρουσιάσει την Goldie σαν έναν αληθοφανή χαρακτήρα, επειδή πίστευε ότι ο κόσμος ενδιαφερότανε για το τι είχαν απογίνει τελικά αυτές οι κοπέλες. Γι' αυτό και η ίδια η Goldie είναι βασισμένη σε πρόσωπα της εποχής, όπως δημοφιλείς χορεύτριες, τραγουδίστριες, όπως η Λόλα Μοντές, αλλά κυρίως η Lillian Russell, για την οποία έχει γίνει και ταινία σχετικά με τη ζωή της. Και ο Μπάρξ βλέπουμε πως επηρεάστηκε πάρα πολύ από την απεικόνιση
της Lillian Russell σε αυτήν την ταινία όταν δημιούργησε την Colty. Η επιστροφή στο Klondike ήταν η πρώτη φορά που εξερευνήθηκε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του παρελθόντος του Scrooge τόσο αναλυτικά. Το φτωχό γεροντάκι ανέφερε πολλά περιστατικά του παρελθόντος, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε για πρώτη φορά να κάνει τόσο διεξοδική ανάλυση για ένα συγκεκριμένο στοχευμένο γεγονός του παρελθόντος. Και αυτή θα είναι η πρώτη από αρκετές ακόμα ιστορίες που θα τον ξαναπάνει στο Klondike, όπως η Χρυσή Βάρκα, ο Χρυσός Ελληνιασμός, Βόρεια του Yukon, κάποιες από αυτές. Η ιστορία ήταν 32 σελίδες και βλέπουμε ότι έγινε 27 με τις κομμένες σελίδες. Όμως οι εκδότες τότε δεν τους ένοιαζε αυτό το πράγμα. Αυτοί θέλανε ένα περιοδικό και είχαν υπολογίσει 32 σελίδες, άρα θα έπρεπε να πάρουν και 32 σελίδες. Δεν τους ένοιαζε ότι σου λένε φίλε, ναι, σου κόψαμε τις 5 ιστορίες γιατί δεν ήσουν καλός, δεν έπρεπε να τις κάνεις, αλλά εμείς θέλουμε άλλες 5 ιστορίες, άλλες 5 σελίδες. Φέρε μας άλλες 5 σελίδες. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και μια συμπληρωματική ιστορία. Και αυτή η ιστορία είναι η πρώτη στην οποία έκανε τα μελάνια η μέλουσα τρίτη του γυναίκα, η Γκάρε. Γιατί όμως έκανε τα μελάνια η Γκάρε, και τι σχέση έχει με την ιστορία που μόλις αναφέραμε, την επιστροφή στο Klondike. Είναι λίγο περίεργο αυτό το πρώτο σκηνικό. Γενικά, ο Μπάρξ, με το που τελείωσε, με το που πήρε το διαζύγιο, αργότερα συνάντησε την Γκάρε, την μέλουσα τρίτη του γυναίκα, όμως είχαν βρεθεί άλλη μια φορά πριν από 10 χρόνια. Και είναι κάπως σαν να ξαναθυμήθηκε μια ξεχασμένη αγάπη και νομίζω ότι καταλαβαίνετε προς τα που το πάω. Ναι, η Goldie όντως είναι εμπνευσμένη από τα μεγάλα ονόματα της εποχής που είπαμε, τη Lola Montez, τη Lillian Russell, ναι, είχε την συμπεριφορά των απαντηνών της εποχής, όμως πιστεύω ότι πρέπει να παίξει γι' αυτό ρόλο στην απεικόνηση της Goldie. Δεν γίνεται να έχει να βρεθεί με την Γκάρε τόσα χρόνια και να τη βλέπει μπροστά και να τη θυμάται και την ίδια περίοδο να γράφει για μια ιστορία που ο Scrooge θυμήθηκε μια ξεχασμένη αγάπη. Πιστεύω ότι κάποιο ρόλο θα έπαιξε και αυτή η συνάντηση. Αυτά ό,τι έχουμε πει μέχρι στιγμής είναι βασισμένα στα λόγια του ίδιου του Karl Barks και κάποια σε ιστορικούς, σε αξιόπιστους ιστορικούς. Αυτό πρέπει να είναι δική μου εκτίμηση, δική μου προσέγγιση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πει αυτό τόσο έξω. Πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό η συνάντηση της Γκάρε κάτι θα πέρασε στο κομμάτι της Goldie. Τέλος πάντων, πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Στο δεύτερο ραντεβού που βγήκανε ο Barks με την Γκάρε, η Γκάρε χτύπησε την πλάτη της και δεν μπορούσε να δουλέψει, που ήταν ζωγράφος, και έτσι ο Μπάρξ της πρότεινε να τον βοηθάει στο μελάνωμα και έκανε τα μελάνια και τις λεπτομέρειες στο background, όπως τα λέπια των ψαριών, για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Και αυτή η ιστορία, που είναι η πρώτη ιστορία στην οποία τον βοήθησε η Γκάρε, δημοσιεύτηκε στο ίδιο τεύχος με την ιστορία της Goldie. Τον βοήθησε εκτάκτος στα μελάνια σε αυτή την ιστορία και τελικά θα καταλήξει να κάνει αυτήν την έκτακτη δουλειά για όλες τις μετέπειτα δεκαετίες μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Πιστεύω πως ήταν σημαδιακό και ο Μπάρξ έβαλε όλη του την ψυχή σε αυτή την ιστορία. Από τότε δεν ξαναχρησιμοποίησε την Goldie, την έβαλε μία φορά μόνο σε αυτή την ιστορία. Σύνολο βλέπουμε την Goldie για 55 καρέ, μόνο για 55 καρέ. 20 καρέ του παρελθόντος και 35 καρέ στην υπόλοιπη ιστορία. Και αυτά τα 55 καρέ ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν όλον αυτόν τον θρύλο. Στη βάση δεδομένων Index βλέπουμε ότι είναι στην πρώτη θέση από όλες τις δεκάδες χιλιάδες ιστορίες, είναι στην πρώτη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι κατά ανάγκη καλύτερη από την ιστορία που είναι στη θέση 20-50% ξέρω εγώ, αλλά για να φτάσει από όλες αυτές να είναι στην πρώτη θέση, σίγουρα κάτι έκανε τουλάχιστον καλά. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να αναφέρουμε τις επιρροές, επειδή είναι πραγματικά υπερβολικές, είναι τεράστιες. Όπου βλέπουμε τον Scrooge σαν χρυσοθύρα ή την Goldie, όλα προέρχονται από αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Τώρα η σημαντική ερώτηση, πού μπορώ να τη βρω να τη διαβάσω. Έχει δημοσιευτεί στην Ελλάδα 5 φορές, σε 5 τεύχη. Οι πρώτες 2 είναι με τα κομμένα καρέ και οι επόμενες 3 είναι με την πλήρη μορφή. Η έκδοση με τα κομμένα καρέ ήταν το Mickey μεγάλο 137 και το Super Mickey το παλιό του Τερζόπουλου, νούμερο 21. Και στην πλήρη της μορφή έχει δημοσιευτεί στο κόμιξ πρώτης περίοδου, το 96, του Τερζόπουλου και στην βιβλιοθήκη Karl Barks, το νούμερο 6, που έχει ανατυπωθεί με την ονομασία Μεγάλη Βιβλιοθήκη Disney, πάλι το νούμερο 6. Είναι ίδιες αυτές εδώ πέρα οι δύο εκδόσεις, λίγο πολύ στα περιεχόμενα.
έχουν την ίδια εκδοχή. Αλλά η πρώτη φορά που δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα με την πλήρη της μορφή ήταν στο Comics 96. Για το οποίο Comics 96 να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Επειδή βλέπετε εδώ πέρα κάποια τεύχη τα έχω σε ζελτινές ακόμα. Αυτό είναι επειδή κάποια τα διάβαζα σε μικρότερη ηλικία, τα είχα διαβάσει, τα είχα ξεσκίσει, τα είχα διαλύσει. Και επειδή ήθελα να τα έχω σε καλή κατάσταση, τα ξαναπήρα καινούρια τότε. Και κάποια από αυτά που δεν τα έχω διαβάσει εδώ και λίγο καιρό, τα έχω σε ζελατίνες. Και το συγκεκριμένο είναι ένα από αυτά τα τεύχη. Και επειδή βλέπω διάφορο στο ίντερνετ να πουλάνε πράγματα σε πανάκριβες τιμές και σε χάλια καταστάσεις και γενικά δεν είναι και τόσο παλιά και υπάρχει ένα τεράστιο χάος εδώ πέρα, ο καθένας πιστεύει ότι θα γίνει πλούσιος από το τίποτα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν έβγαιναν αυτά τα τεύχη με ζελατίνες όταν κυκλοφόρησαν. Το 1996 όταν έβγαιναν στα περίπτερα ήταν σκέτα κανονικά χωρίς ζελατίνες. Αυτές οι ζελατίνες μπήκανε μετέπειτα σε μετέπειτα διανομές, β' γ' διανομή, από διάφορους χοντρέμπορες. Δεν σημαίνουν τίποτα αφενός και αφετέρου είναι και κακής ποιότητας. Είναι PVC, απλό, χάλια και μερικά τεύχη έχει τύχει να ανοίξει από την ζελατίνα ύστερα από τόσα χρόνια και να είναι και χάλια να έχει φθαρεί το εξώφυλλο, να έχουν φθαρεί το εσωτερικό, επειδή είναι τόσο κακής, άσχημης ποιότητας η ζελατίνα. Γι' αυτό και μιας και θα άνοιγα που θα το άνοιγα το τευχάκι αυτό πέρα για το βίντεο, το άνοιγω μπροστά στην κάμερα. Επειδή μερικοί μπορεί να φρίξουν, αλλά δεν έχει κάποια αξία αυτή εδώ πέρα ζελατίνα. Αν έχει, έχει επειδή για τους πρακτικούς λόγους το άφηνα για να, επειδή το είχα διαβάσει. Αλλά αν κάποιος θέλει να βάλει ζελατίνα, αξίζει να πάρει ζελατίνες κανονικές. Όχι αυτές εδώ πέρα τις χάλια που κυκλοφορούν. Τέλος πάντων, υπάρχει. Ας μην ασχοληθούμε τώρα άλλο με το κομμάτι της αποθήκευσης, απλά ήθελα να το αναφέρω, μιας και το βρήκα μπροστά μου. Τέλος πάντων, όπως αναφέραμε, η πλήρης μορφή της ιστορίας εμφανίστηκε σε αυτά τα τρία τεύχη στην Ελλάδα. Όμως η αναζήτηση της ιστορίας δεν έχει τελειώσει ακόμα, επειδή από τα τέσσερα αυτά χαμένα καρέ που αναφέραμε, βρέθηκε ένα μόλις το 2020 και δημοσιεύτηκε σε κάποιο περιοδικό μόλις το 2021. 7 δεκαετίες αργότερα, 70 σχεδόν χρόνια, εμφανίστηκε από το πουθενά. Αυτό θα ήταν το 7ο καρέ της σελίδας 16. Αυτό όμως αλλάζει την μορφή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, επειδή όπως είπαμε, ο Καρλ Μπάρκς σε αυτά τα 4 καρέ τα έφτιαξε κατά προσέγγιση. Έτσι, αρκετοί έχουν φτιάξει τώρα θεωρίες για το πώς μπορεί να ήταν η τελική μορφή, αλλά δεν ξέρουμε την τελική απάντηση 100% μέχρι να βρεθούν και τα επόμενα 3 καρέ. Μέχρι τότε, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά μακάρι κάποια στιγμή να εμφανιστούν και τα άλλα 3. Και να δούμε κάποια στιγμή, κάποτε, σε κάποια έκδοση, μακάρι, την κανονική αυτή ιστορία στην πλήρη της μορφή.